Ο Ιούλιος Βέρν, 1828-1905, ήταν Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ιδιαίτερα γνωστός για τα περιπετειώδη μυθιστορήματά του και τη βαθιά επιρροή του στο λογοτεχνικό είδος της επιστημονικής φαντασίας. Είναι περισσότερο γνωστός από τα μυθιστορήματά του «Ταξίδι στο κέντρο της γης», «20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα» και «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες». Ο Ιούλιος Βέρν γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1828 στην Άντι. Ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά του Πέτρου Βέρν, δικηγόρου, και της συζύγου του Σοφίας. Είχε έναν αδελφό και 3 αδελφές. Το 1834, σε ηλικία 6 ετών, ο Βέρν πήγε σε ένα οικοτροφείο. Η δασκάλα του ήταν χείρα ενός ναυτικού καπετάνιου που είχε εξαφανιστεί περίπου 30 χρόνια πριν. Η δασκάλα έλεγε συχνά στους μαθητές ότι ο σύζυγός της ήταν ναυαγός και ότι τελικά θα επέστρεφε σαν τον Ροβινσόνα Κρούσο από τον παράδεισο του ερημικού νησιού του. Το θέμα του Ροβινσόνα θα έμενε στο μυαλό του Βέρν σε όλη του τη ζωή και θα εμφανιζόταν σε πολλά μυθιστορήματά του. Στη συνέχεια πέρασε από 2 καθολικά σχολεία, όπου γρήγορα διακρίθηκε στην απομνημόνευση της γεωγραφίας, στα ελληνικά, στα λατινικά και στο τραγούδι. Το 1844 πήγε στο Βασιλικό Λύκειο της Νάντης, στο οποίο και παρακολούθησε μέχρι το 1846 επιπλέον μαθήματα για ρητορική και φιλοσοφία. Στην εφηβεία του έγραψε και ένα ημιτελές έργο που περιγράφει τα μαθήματα στα καθολικά σχολεία με πολύ υποτιμητικούς όρους. Ήδη από το 1847, σε ηλικία 19 χρόνων, ο Βέρν σκεφτόταν σοβαρά να γράψει μεγάλα έργα στο στυλ του Βίκτορα Ουγκό. Με πιέσεις του πατέρα του, πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει νομική την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης του 1848. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι επιστολές του Βέρν προς τους γονείς του επικεντρώθηκαν κυρίως στα έξοδα και σε μια ξαφνική σειρά από βίαιες κράμπες στο στομάχι, η πρώτη από τις πολλές που θα υπέφερε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ένα άλλο πρόβλημα υγείας εμφανίστηκε το 1851, όταν ο Βέρν υπέστη την πρώτη από τις 4 κρίσεις παράλυσης του προσώπου. Αυτές οι κρίσεις οφείλονταν σε φλεγμονή στο μέσο αυτή. Παρ' όλα αυτά, και μόλον ότι ταυτόχρονα έγραφε διηγήματα, το 1851 τελείωσε τη νομική και πήρε το διπλωμά του. Το 1851 ο Βέρν συναντήθηκε με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Μουσείο των Οικογενειών, που έψαχνε άρθρα για τη γεωγραφία, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία και ήθελε να βεβαιωθεί ότι το εκπαιδευτικό στοιχείο θα είναι προσβάσιμο σε μεγάλο λαϊκό κοινό, χρησιμοποιώντας ένα απλό στυλ πεζογραφίας ή μια ελκυστική φανταστική ιστορία. Ο Βέρν ήταν ο κατάλληλος για αυτή τη δουλειά. Ο Βέρν του πρόσφερε αρχικά μια σύντομη ιστορική περιπέτεια, τα πρώτα καράβια του μεξικανικού ναυτικού. Το περιοδικό τη δημοσίευσε τον Ιούλιο του 1851 και τον Αύγουστο δημοσίευσε ένα δεύτερο διήγημα του Βέρν, ένα ταξίδι με αερόστατο. Οι ταξιδιωτικές ιστορίες που έγραψε για το περιοδικό αποκάλυψαν το πραγματικό του ταλέντο. Να περιγράφει με απολαυστικό τρόπο εξωφρενικές περιπέτειες και ταξίδια, δίνοντας έξυπνα επιστημονικά και γεωγραφικά στοιχεία που έδιναν έναν αέρα αληθοφάνειας. Παρά τις πιέσεις του πατέρα του να εξασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου, συνέχισε να γράφει διηγήματα. Περνούσε πολύ χρόνο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, διεξάγοντας έρευνα για τις ιστορίες του και τροφοδοτώντας το πάθος του για την επιστήμη και τις πρόσφατες ανακαλύψεις, ειδικά στη γεωγραφία. Ήταν σε αυτή την περίοδο που ο Βέρν γνώρισε τον επιφανή γεωγράφο και εξερευνητή Ζακ Αραγκό, ο οποίος συνέχισε να ταξιδεύει πολύ παρά την τύφλωσή του. Είχε χάσει εντελώς την όρασή του το 1837. Οι δύο άντρες έγιναν φίλοι και οι πρωτοποριακές και πνευματώδεις αφηγήσεις του Αραγκό για τα ταξίδια του οδήγησαν τον Βέρν σε ένα νέο αναπτυσσόμενο είδος λογοτεχνίας. Αυτό της ταξιδιωτικής γραφής. Ο Βέρν συνέχισε να γράφει διηγήματα που δημοσιεύονταν σε συνέχεια στο περιοδικό, όπως το Μάρτιν Παζ, μια νουβέλα που διαδραματιζόταν στη Λίμα του Περού, ο Μάστερ Ζαχάριους για έναν κατασκευαστή ρολογιών
και ένας χειμώνας μέσα στον πάγο. Τον Μάιο του 1856, ο Βέρν ταξίδεψε στην Αμιέν για να γίνει κουμπάρος στο γάμο ενός φίλου του. Εκεί γνώρισε την Ονορίν Μορέλ, χείρα 26 ετών με δύο μικρά παιδιά. Ελπίζοντας να βρει μια κάπως ασφαλή πηγή εισοδήματος, ώστε να ζητήσει σε γάμο την Ονορίν, δέχτηκε την πρόταση του αδερφού της να εργαστεί για έναν χρηματιστή. Ο πατέρας του Βέρν ήταν αρχικά αντίθετος, αλλά τελικά έδωσε την έγκρισή του. Με την οικονομική του κατάσταση τελικά να φαίνεται ελπιδοφόρα, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 1857. Τον Αύγουστο του 1861 γεννήθηκε ο μοναδικός γιος του. Το 1862, και αφού συνάντησε μεγάλες δυσκολίες να βρει εκδότη για το έργο του, ο Ιούλιος Βέρν γνώρισε τον Πιέρ Ζιλ Ετζέλ, έναν από τους πιο σημαντικούς Γάλλους εκδότες του 19ου αιώνα, ο οποίος εξέδωσε έργα του Μπαλζάκ, του Βίκτορα Ουγκό, της Γεωργίας Σάνδη και άλλων. Ο Ετζέλ διάβασε μια ιστορία του Βέρν σχετικά με την εξερεύνηση της Αφρικής με αερόστατο, η οποία είχε απορριφθεί από άλλους εκδότες, επειδή θεωρήθηκε υπερβολικά επιστημονική. Όμως ο Ετζέλ αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στο νέο συγγραφέα. Με τη βοήθεια του Ετζέλ, ο Βέρν ξαναέγραψε την ιστορία, η οποία και κυκλοφόρησε το 1863 σε βιβλίο με τίτλο «5 εβδομάδες με αερόστατο». Το βιβλίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ο Ετζέλ έγινε ο μοναδικός εκδότης του Ιούλιου Βέρν. Μετά την επιτυχία του 5 εβδομάδες με αερόστατο, ο Βέρν έγινε γνωστός ως συγγραφέας και μπορούσε πλέον να συντηρείται μόνο με τη συγγραφή. Τα επόμενα χρόνια έγραψε πολλά μυθιστορήματα που συνήθως δημοσιεύονταν σε συνέχειες στο 15ήμερο περιοδικό του Ετζέλ, περιοδικό για την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, πριν εκδοθούν ως βιβλία. Ο Βέρν και ο Ετζέλ αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό δίδυμο συγγραφέα-εκδότη μέχρι τον θάνατο του Ετζέλ το 1886. Ακολουθώντας τις συμβουλές του Ετζέλ, ο Ιούλιος Βέρν πρόσθετε κομικές πινελιές στα μυθιστορήματά του, άλλαζε τις δυσάρεστες καταλήξεις των έργων του σε ευχάριστες και περνούσε ήπια διάφορα πολιτικά μηνύματα. Το 1863, ο Ιούλιος Βέρν έγραψε ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Το Παρίσι στον 20ο αιώνα», όπου ένας νεαρός άνδρας ζει το 1960 σε έναν κόσμο με γυάλινους ουρανοξύστες, τρένα υψηλής ταχύτητας, αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ηλεκτρικά φώτα που φωτίζουν ολόκληρες πόλεις τη νύχτα, αριθμομηχανές, ανελκυστήρες, χρήση αιωλικής ενέργειας, ένα παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνιών, καθώς και όπλα τόσο καταστροφικά που κάνουν τον πόλεμο αδιανόητο, αλλά δεν μπορεί να βρει την ευτυχία και καταλήγει σε ένα τραγικό τέλος. Ο Ετζέλ σκέφτηκε ότι η απεσιοδοξία του μυθιστορήματος θα έβλαπτε την ακμάζουσα καριέρα του Βέρν και πρότεινε να περιμένει 20 χρόνια για να το δημοσιεύσει. Ο Βέρν έβαλε το χειρόγραφο σε ένα ασφαλές σημείο, όπου ανακαλύφθηκε το 1989, δημοσιεύθηκε το 1994. Την ίδια εποχή δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά και πολλά άλλα μυθιστορήματα και διηγήματα του Βέρν. Το 1864 εκδίδεται το βιβλίο «Ταξίδι στο κέντρο της γης» και το 1865 το βιβλίο «Από τη γη στη σελήνη». Το 1867 ο Βέρν αγόρασε ένα μικρό σκάφος, το Σεν-Μισελ, το οποίο αντικατέστησε διαδοχικά με το Σεν-Μισελ 2 και το Σεν-Μισελ 3, καθώς βελτιώθηκε η οικονομική του κατάσταση. Με το πλοίο Σεν-Μισελ 3 έκανε τον περίπλου της Ευρώπης. Στη φωτογραφία, σκίτσο του ίδιου του Βέρν για το πρώτο του σκάφος. Το 1869 εκδόθηκε το βιβλίο του 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Με την επέμβαση του Ετζέλ έγινε μια αλλαγή σχετική με τον πλοίαρχο Νέμο. Για να μην προσβάλλει τον στρατιωτικό σύμμαχο της Γαλλίας εκείνη την εποχή, τη Ρωσική Αυτοκρατορία, η καταγωγή και το παρελθόν του πλοιάρχου Νέμο άλλαξαν σημαντικά. Αρχικά ήταν Πολωνός πρόσφυγας που ήθελε να εκδικηθεί για τη διαίρεση της πατρίδας του και τον θάνατο της οικογένειάς του κατά την εξέγερση του Ιανουαρίου και τελικά έγινε Ινδός πρίγκιπας που αγωνίζεται κάτω από τη θάλασσα εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας μετά την Ινδική εξέγερση του 1857.
Το 1872 εκδίδεται το βιβλίο «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες», το οποίο γίνεται το 1874 και θεατρικό έργο, όπως και ο Μιχαήλ Στρογκόφ το 1876. «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες» ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Βέρν από άποψη πωλήσεων. Το 1888 ο Ιούλιος Βέρν μπήκε στην πολιτική και εξελέγει δημοτικό σύμβουλο της Αμιένης, θέση την οποία υπηρέτησε επί 15 χρόνια. Στις 24 Μαρτίου 1905 και ενώ έπασχε από διαβήτη, ο Ιούλιος Βέρν πέθανε στο σπίτι του με τη χαρά ότι το έργο του είχε αγαπηθεί και εκτιμηθεί. Ο Ιούλιος Βέρν συνάρπασε τη φαντασία όχι μόνο της Γαλλίας όπου γεννήθηκε, αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Υπήρου και της Αμερικής. Τα μυθιστορήματά του μεταφράστηκαν σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Έγραψε ταξιδιωτικές ιστορίες που διαδραματίζονται σε θάλασσες, σε στεριές και στον αέρα, προβλέποντας μερικά από τα σύγχρονα κατορθώματα του ανθρώπου. Τα μεγάλα συγγράμματά του εισήγαγαν στη φιλολογία μια νέα σχολή, περιγράφοντας με σχεδόν επιστημονικό τρόπο τις τολμηρές και απίστευτες περιπέτειες που ήταν άγνωστες στους συγχρόνους του.